Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου σήμερα και παρακολουθείτε τίτλους ειδήσεων από τη διαδικτυακή τηλεόραση του Βουλή TV. Μας παρακολουθείτε στη διεύθυνση www.vulitv, από τα κανάλια μας στο Facebook και στο YouTube και από την τηλεοπτική πλατφόρμα της Cosmos Wireless. Με 29 βουλευτές καταψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός. Κινήσεις για την υπερψήφιση του νέου προϋπολογισμού τον Ιανουάριο. 457 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα, 240 θετικά rapid tests. Η καταψήφιση του προϋπολογισμού φέρνει αναβολή και στους εμβολιασμούς. Απέρριψε το Υπουργικό Συμβούλιο τις εισηγήσεις της Ιεράς Συνόδου. Με 2 νεκρούς και 2 τραυματίες έληξε ομηρία στον Ντόρμουντ της Γαλλίας. Χριστουγεννιάτικο τοπίο, αλλά και χάος έφερε η χιονοθύελλα στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Δεν θα ανανεωθούν συμβόλαια της αμυντικής βιομηχανίας. Η Γαλλική Προεδρία ανακοινώνει την πιθανότητα ασθενείας από COVID του Προέδρου Μακρόν. 83 θετικά κρούσματα στην πρώτη κατηγορία. Οι αρνητικοί ψήφοι ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Άννα Θεολόγου, Οικολόγοι και ΔΥΚΟ οδήγησαν στην καταψήφιση του προϋπολογισμού για πρώτη φορά στα χρονικά. Αναθεωρημένως πρόκειται να επανέλθει ο προϋπολογισμός με την ΕΔΕΚ να αφήνει περιθώρια υπερψήφισης του υπό προϋποθέσεις. Με 12 τιμώρια καλείται να λειτουργήσει η χώρα για την κάλυψη των εξόδων του Ιανουαρίου. Αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους και αύξηση του κατώτερου μισθού από την πλευρά της κυβέρνησης θα φέρουν πιο κοντά τη θετική της ψήφο της ΕΔΕΚ. Με σύνεση και σοφροσύνη θα γίνουν τα επόμενα βήματα, τόνισε ο πρόεδρος του Δυσσία Βέροφ Νεοφύτου για την αποκατάσταση του πολιτικού συστήματος. Λόγους ξένους προς τη φιλοσοφία του προϋπολογισμού, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τους λόγους καταψήφισης του προϋπολογισμού, φανερά απογοητευμένος. Παράλληλα, τόνισε ότι ξεκινά αμέσως δημιουργικός διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού κατά τον Ιανουάριο. Με το συνολικό αριθμό κρουσμάτων στα 16.647 νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση με τα 457 νέα κρούσματα. 25 οι ασθενείς που παραμένουν διασωληνωμένοι, ενώ 115 όσοι νοσηλεύονται. Με βάση το Σύνταγμα, δεν μπορούν να εκταμιευθούν πληρωμές για έκτακτες αγορές χωρίς την ύπαρξη προϋπολογισμού. Αρνητική εξέλιξη χαρακτήρισε το Υπουργείο Υγείας την καταψήφιση του προϋπολογισμού με απροσδιόριστες συνέπειες. Την ανυπαρξία οικονομικών πόρων καλείται να αντιμετωπίσει τώρα η κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει σε προκαταβολές στην AstraZeneca για 2 παρτίδες. Μεγάλη πίεση του χρόνου, αφού αναμένεται ανακοίνωση της Κομισιόν για έναρξη των εμβολίων επισήμως στις 27 Δεκεμβρίου. Ανεύθυνη και προκλητική χαρακτήρισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να απορρίψει τις εισηγήσεις της Ιεράς Συνόδου ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Παράλληλα, απεύθυνε κάλεσμα στον Αρχιεπίσκοπο και στους αρχιερείς να διεκδικήσουν τα νόμιμα, αποδεικνύοντας ότι παραμένει αυτοκέφαλη η Εκκλησία. Ένοπλος άντρας με ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας κράτησε τη σύζυγό του και άλλα άτομα εταιρείας, ομήρους, ενώ τους απειλούσε με όπλο. Ανταλλάγησαν πυρά με τις αρχές, ενώ ο άντρας σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα που σημειώθηκαν λόγω σφοδρής χιονόπτωσης που έπληξε τις περισσότερες πολιτείες. Το χιόνι ξεπέρασε το 1 μέτρο, φέρνοντας το κυκλοφοριακό χάος. Δεν θα επηρεάσει τον εμβολιασμό του COVID, δηλώνουν οι Αμερικανικές αρχές. Με τις τρέχουσες συμφωνίες να ολοκληρώνονται, εκπρόσωποι του State Department τόνισαν ότι δεν πρόκειται ούτε να υπογραφούν, αλλά και ούτε να ανανεωθούν συμβόλαια, τον είπα, με την Τουρκία που αφορούν την αμυντική βιομηχανία. Σε καραντίνα και εξ αποστάσεων εργασία έχει τεθεί ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, με τη Γαλλική Προεδρία να αναφέρει ότι είναι πιθανόν να έχει προσβληθεί από COVID-19 κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής.
Στα 83 έφτασαν τα θετικά κρούσματα σε ποδοσφαιριστές ομάδων της Α κατηγορίας, με πρώτον τον Ραποέλ με 18 κρούσματα και τη Νέα Σαλαμίνα να ακολουθεί με 17 κρούσματα και τον Εθνικό Άχνας με 16. Αναμένεται να αλλάξει το πρωτόκολλο αναβολής αγώνων, καθώς θεωρείται πιθανή και η επιμήκυνση της αγωνιστικής περίοδου. Αυτοί ήταν οι τίτλοι ειδήσεων μέχρι αυτή την ώρα. Παρακολουθήστε μας στα κανάλια μας στο Facebook και στο YouTube για τις εκπομπές μας που ακολουθούν.